Καλή σας ημέρα εδώ στην καρδιά του Λιμενικού Σώματος, στο ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Μαζί μου είναι ο κύριος Νίκος Λαγκαδιανός, ο εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Πώς πάνε οι ροές το τελευταίο 24ωρο? Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι το τελευταίο 24ωρο, σε σχέση με το προχθεσινό 24ωρο, οι ροές πηγαίνουν καλύτερα. Έχουμε μία αισθητή μείωση της τάξης του 50%. Αρκεί κάποιος να σκεφτεί ότι ενώ προχθές είχαμε 977 άτομα αποβιβάσεις, το τελευταίο 24ωρο έχουν περιοριστεί κάτω των 500, κοντά στα 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή γίνεται η ακριβή καταμέτρηση, Ένα γεγονός που καταδεικνύει ότι αυτό ακριβώς, ότι η αυξημένη αυτή τη στιγμή επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων, μετά και τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Αμήνης, το λιμενικό σώμα αυτή τη στιγμή με ένα μεγάλο αριθμό σκαφών αναπτυγμένο στα βόρεια θαλάσσια, στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της χώρας μας, τα οποία πρέπει να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά και θα το λέμε συνέχεια, ότι δεν είναι ανατολικά σύνορα μόνο της Ελλάδας, αλλά είναι ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτή λοιπόν η αυξημένη επαγρύπνηση και αυτή η αυξημένη ετοιμότητα του λιμενικού σώματος, σε συνεργασία βέβαια με τη διακλαδικότητα που έχει αναπτυχθεί και με τις ένοπλες δυνάμεις και με το πολεμικό ναυτικό και με τη δύναμη του Frontex, αυτή τη στιγμή έχει κάποια ορατά αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν μας εφησυχάζει, μας δίνει ας πούμε το έναυσμα να ακόμα περισσότερο να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή που έχει αναλάβει το λιμενικό σώμα, θα πρέπει να επισημάνουμε, κυρία Σκανδάλη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η ιδιομορφία των θαλασσίων σύνορων δεν είναι όπως είναι τα χερσαία σύνορα, και από τη στιγμή που σφραγίστηκαν τα σύνορα ουσιαστικά στον Εύρο, ήταν αναμενόμενες οι ροές να αυξηθούν στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της χώρας μας. Γι' αυτό και το λιμενικό σώμα έχει όλο το 24ωρο μια αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση, έτσι ώστε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, που δεν είναι μόνο η έρευνα και η διάσωση, αλλά είναι και η προστασία της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Να ρωτήσω, εσείς βρίσκεστε σε συνεργασία και με τη Frontex? Υποθέτω. Υπάρχει μια προοπτική ενίσχυση των δυνάμεων της Frontex. Προφανώς αυτό θα βοηθήσει και το δικό σας έργο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ξέραμε ότι από την απέναντι πλευρά δεν υπήρχε μια ουσιαστική επικοινωνία. Αυτό που υπήρχε παλιά, δηλαδή ότι όταν το ελληνικό λιμενικό εντόπιζε μια βάρκα η οποία ξεκινούσε από τουρκικά παράλια, ενημέρωνε την Τουρκία εκτοφυλακή και αυτή ήταν υποχρεωμένη να τη μαζέψει. Δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν δούμε αυτές τις ροές. Εσείς έχετε εικόνα ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια αύξηση των μεταναστών οι οποίοι θα περνούν με βάρκες από απέναντι? Καταρχήν, κύριε Κοταρίδη, θα μου επιτρέψετε να σας πω αυτό που πολύ σωστά είπατε πριν, ότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία με τις απέναντι αρχές, αλλά εδώ έχουν παρατηρηθεί και τα φαινόμενα να έχουμε συνοδεία των λεμπών των μεταναστών από τουρκικές ακτεωρούς. Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο, όπως θα είδατε και χθες στο βίντεο που έδωσε. Μπορούμε να δούμε και το βίντεο αυτό, γιατί το έχουμε αυτό το βίντεο. Ουσιαστικά αυτό γινότανε, αλλά ακόμα χειρότερα και σε άλλο περιστατικό που έγινε σε παρόμοια θαλάσσια περιοχή της Λέσβου, που είχαμε την ανατροπή της Λέμβου και είχαμε δυστυχώς την απώλεια ενός μικρού παιδιού. Αν δεν ήταν το λιμενικό σώμα εκεί, δυστυχώς θα είχαν χαθεί και οι υπόλοιποι 47 επιβαίνοντες της Λέμβου, διότι ήταν σε τέτοιο σημείο η ανατροπή της Λέμβου που θα ήταν αδύνατο να διασωθούν αν δεν ήταν εκεί το σκάφος του λιμενικού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το λιμενικό αυτή τη στιγμή έχει μια διτή αποστολή εξαιρετικά δύσκολη, και θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι παράλληλα με την έρευνα και τη διάσωση, έχουμε να επιτελέσουμε και το εθνικό καθήκον της προάσπισης των ανατολικών θαλασσίων συνόρων της χώρας. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, κύριε Κονταρίδη, για τις ροές, αυτό μένει να το δούμε. Σίγουρα οι προοπτικές δεν είναι, θα έλεγα, ευχάριστες, ότι πηγαίνουμε δηλαδή για μείωση των ροών, όσον αφορά τουλάχιστον την πίεση που θα δεχτούμε από τα ανατολικά θαλάσσια σύνορά μας. Ωστόσο, εμείς αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ, να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα όλο το 24ωρο. Εδώ που βρισκόμαστε, μάλιστα στο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, επιτελείται ένα έργο τεράστιο σε συνεργασία με τις λοιπές ένοπλες δυνάμεις της χώρας, με την πολεμική μας αεροπορία εδώ, με το στρατό ξηράς, με το πολεμικό ναυτικό, ώστε ακόμα και στις ακραίες συνθήκες να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Και ευελπιστώ ότι αυτή η διακλαδικότητα που έχει αναπτυχθεί και αυτή η συνεργασία θα φέρει στο τέλος τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε εδώ πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό και οποιαδήποτε πίεση δεχτούμε από τα ανατολικά σύνορά μας. Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε αν υπάρχει κάποιο είδους κινητικότητα προς την πλευρά του Καστελόριζου? Το λέω γιατί υπάρχουν σειρά δημοσιευμάτων σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι εκεί ετοιμάζεται ακόμα μια επιχείρηση μεταφοράς
παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών από τα τουρκικά παράλια προς, προς το νησί του Καστελόριζου. Εσείς έχετε ενδείξεις για κάτι τέτοιο? Αυτό, κύριε Πιταρά, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν έχω σαφείς ενδείξεις για αυτό που μου λέτε. Εμείς είμαστε, η ετοιμότητά μας έγκυται σε όλο το μήκος, σε όλο το εύρος των ανατολικών θαλασσίων συνόρων και δεν περιορίζεται ούτε στο Βόρειο Αιγαίο ούτε στο Νότιο Αιγαίο. Παντού, σε όλη την ακτογραμμή μας, εμείς έχουμε την ίδια προσοχή, την ίδια τεταμένη προσοχή, σε συνεργασία πάντα και με τις λοιπές συναρμόδιες αρχές, ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και μία απορία που έχω, την οποία μας έχουν στείλει και τηλεθεατές, έτσι σαν δική τους απορία και ερώτημα. Αυτές οι βάρκες οι οποίες έρχονται, αυτές οι φουσκωτές βάρκες που βλέπουμε να έρχονται από τα παράλια και να φτάνουν σε ελληνικά νησιά, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι εξοπλισμένες και με μία μικρή μηχανή λίγων ύπων. Αυτές οι μηχανές μετά τις παραλαμβάνει κάποιος, καταγράφονται, καταστρέφονται ή έχει συμβεί, αν το ξέρετε μας το λέτε, με κάποιο μαγικό τρόπο να συλλέγονται από κάποιους επιτίδιους και να επιστρέφονται πίσω στα τουρκικά παράλια για να ξαναχρησιμοποιηθούν? Την ευθύνη σε κάθε περίπτωση, αυτό που μου λέτε τώρα για τις μηχανές, την ευθύνη την έχει κατά τόπους πάντα λιμενική αρχή, η οποία φροντίζει πάντα τις μηχανές αυτές, αφού τις κατασχέσει, να ακολουθήσει προβλεπόμενες διαδικασίες όσον αφορά αυτό που προβλέπεται δηλαδή από την κείμενη νομοθεσία. Εγώ αυτό που θα ήθελα να εστιάσω, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό που είπατε, κύριε Πιταρά, για τις λέμβους, είναι ότι μιλάμε, και θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος αυτός, για λέμβους εντελώς αναξιόπλοες, για λέμβους 10 μέτρων, 8 μέτρων, στις οποίες φορτώνονται με 40 και 50 άτομα στο ιστορικό τους. Καταλαβαίνετε δηλαδή, ακόμα και με ένα μικρό κυματισμό στα 4 μποφόρ, τι σημαίνει αυτό για τους επιβαίνοντες και τι σημαίνει αυτό επίσης για τη δυσκολία των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που επιτελεί το λιμενικό σώμα στα ανατολικά σύνορά μας. Αυτό είναι, θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι οι βάρκες αυτές είναι εντελώς αναξιόπλοες για να εκτελέσουν τέτοιου είδους πλοές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Εμείς αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε απέναντι, να πούμε ότι τα σύνορά μας και τα θαλάσσια και τα χερσαία είναι κλειστά. Να μην επιχειρούν με αναξιόπλοες λέμβους να διασχίζουν τα σύνορα είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, μια άτυπη δολοφονία, θα μου επιτρέψετε να πω. Διότι όταν μπαίνουν μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, γυναίκες που δεν γνωρίζουν κολύμπι, που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα από θάλασσα, καταλαβαίνετε ότι οι διακινητές στέλνουν αυτούς τους ανθρώπους στο θάνατο. Να το πούμε πάρα πολύ απλά, διότι εδώ μιλάμε πλέον για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για ροές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι δυνατόν και ακόμα περισσότερα πράγματα. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Όμως πρέπει να φτάσει ένα μήνυμα απέναντι. Οπωσδήποτε οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν. Είναι σε άμεσο κίνδυνο από τη στιγμή που αναλαμβάνουν τέτοια ευθύνη να διαπεράσουν τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, ειδικά το χειμώνα τώρα, με τέτοιου είδους βάρκες. Κύριε Λακαδιανέ, προφανώς το τελευταίο που τους ενδιαφέρει τους διακινητές είναι η ασφάλεια των ανθρώπων αυτών και όπως φαίνεται δυστυχώς και το τελευταίο που ενδιαφέρει το τουρκικό κράτος είναι η ασφάλεια των ανθρώπων αυτών. Δυστυχώς είναι έτσι όπως τα λέτε, κύριε Κονταρίδη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια απειλή επικίνδυνη, πραγματικά πολύ δύσκολο, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και γι' αυτό και εμάς η ετοιμότητα και η εγρήγορσή μας είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έτσι θα συνεχίσει να είναι. Το μόνο που τους ενδιαφέρει και το έχουν δείξει καλά, το βλέπετε εσείς καθημερινά, είναι να τους συνοδεύουν ακόμα και με τουρκικές ακτεωρούς και όταν υπάρχει η θελημένη ή όχι βήθηση τέτοιου φουσκωτού, είτε από τους ίδιους με μαχαίρια, γιατί το έχουμε δει και αυτό, οι Τούρκοι φυσικά να μην συμμετέχουν σε καμία επιχείρηση διάσωσης. Έτσι είναι όπως το λέτε και γι' αυτό έχουμε δώσει και εμείς αυτά τα βίντεο στη δημοσιότητα και θα συνεχίσουμε να δίνουμε τέτοια βίντεο για να δει ο κόσμος, που το γνωρίζει άλλωστε πολύ καλά ο κόσμος, τι ακριβώς συμβαίνει. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λακαδιανέ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.